Ανακούφιση προκάλεσε στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου η απόφαση για χορήγηση παράταση έως τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να υποβληθούν οι τελικές προτάσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Σε τοπικό επίπεδο, υπήρχε δυστυχία των εμπόρων να μετάσχουν στο πρόγραμμα, ωστόσο σε άλλες περιοχές υπήρχαν προβλήματα με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Γι' αυτό και δόθηκε παράταση. Το θέμα το δικό μας δεν ήταν όσον αφορά το κομμάτι το γραφειοκρατικό, δηλαδή στη συλλογή των δικαιολογητικών, αλλά όσο στη συμμετοχή. Εμείς είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην χαθούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από την εμπορική αγορά. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, εάν αυτό κριθεί δυνατό, την περιοχή παρέμβασης και ενδεχομένως να εντάξουμε κάποια άλλα κομμάτια και να αφαιρέσουμε κάποια άλλα κομμάτια, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη συμμετοχή που απαιτεί το πρόγραμμα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τελείως την περιοχή παρέμβασης, καθώς καμία άλλη περιοχή στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου δεν πληρεί τα κριτήρια και τις διομορφίες που έχει το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε επικοινωνία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και ελπίζω ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί θα είναι κρίμα να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία για την πόλη. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν δεν δινόταν παράταση στο πρόγραμμα, η πόλη του Βόλου θα έχανε την ευκαιρία ένταξης στο σχεδιασμό των ανοιχτών κέντρων εμπορίου, καθώς δεν είχε συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων. Αν δεν υπήρχε παράταση, ήταν δεδομένο ότι χάνονταν το πρόγραμμα. Απλά τώρα κερδίζουμε χρόνο ως προς το να αναζητήσουμε κάποια άλλη περιοχή, μάλλον να διαμορφώσουμε ξανά την περιοχή παρέμβασης, αν και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, καθώς γίνανε κάποιες συζητήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο στην παρούσα φάση.